Είμαστε στο Big Bad Wolf και πεινάω σαν λύκος. Πρέπει να φάω, αφήστε με να φάω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι μπορεί να βρει κάποιος στο Big Bad Wolf? Μπορεί να βρει σουβλάκια, μπέργκερς, σαλάτες, ορεκτικά. Και τι είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο το οποίο προσφέρετε? Γενικά στα επίπεδα ποιότητας κινούμαστε πολύ υψηλά. Πιο ιδιαίτερα πιάτα είναι τα chicken strips που έχουμε, τα φιλετάκια κοτόπουλο, μπριζόλες, διάφορα άλλα ορεκτικά. Ποιο είναι ένα πιάτο το οποίο αγαπά πάρα πολύ το κοινό? Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν στα μπριζολάκια μας και στους γύρους μας. Δοκιμάσαμε γύρω κοτόπουλο στη σαλάτα Big Bad Wolf. Τι θα φάτε? Μια σαλάτα. Αυτή είναι η σαλάτα κακός λύκος, η οποία έχει γύρω κοτόπουλο από ό,τι βλέπετε, μαρουλάκι, λαχανάκι, καροτάκι, πιτούλες και αυτή είναι η φανταστική σος που είχαν και στο σουβλάκι, στη τορτίγια. Ας τη φάω όλη να μου δωθώ. Αυτή είναι honey mustard, παιδιά, από τις πιο υπέροχες σος του κόσμου. Έλα σε μένα. Θα ήθελα να μου πεις κάποιο γλυκό ή πολύ όμορφο σχόλιο το οποίο έχει γίνει για το Big Bad Wolf. Αυτό που μου έχει μείνει είναι ένα λιτό σχόλιο από την eFood. Κάτσε πάνω. Αρχαιοπρεπές κιόλα, έβγε. Το οποίο τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Ωραίος ήταν και αυτός ο γύρος πικάντικος, αλλά νομίζω ότι σε κοτόπουλο από αυτά που δοκιμάσαμε μέχρι στιγμής προτιμώ το strip. Δοκιμάσαμε επίσης και τα chicken strips. Τορτίγια με chicken strips, η οποία φαίνεται πώς. Και τότε ρίξαμε το κλήρο, και τότε ρίξαμε το κλήρο, να δούμε ποιος. Τα οποία ήταν παράλληλα δροσερό και ταυτόχρονα ένιωθα πως έκανα μεγάλη αταξία που το έτρωγα. Εντάξει, το παναρισμένο κοτόπουλο είναι λίγο αταξία. Είναι λίγο αταξία, όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή αταξίες είναι. Αυτό είναι φανταστικό, πολύ δροσιστικό με το λαχανάκι του, με τη σόσου την πάρα πολύ ωραία. Το κοτοπουλάκι εξαιρετικό. Και δοκιμάσαμε και γύρω χοιρινό στο σουβλάκι και ήταν εξαιρετική και οι δύο. Τζατζικάκι, κρεμμυδάκι, ντοματούλα, γύρω χοιρινό, πατατούλα. Και δεν με έχετε δει πολύ συχνά να το κάνω αυτό. Αλλά θα το κάνω τώρα. Θα βουτήξω μέσα σε αυτό. Κι ας υπάρχει και μία ντομάτα εδώ πίσω. Τι ώρες εξυπηρετείτε το κοινό? Από 12 το πρωί μέχρι 1 το βράδυ. Τις ίδιες ώρες λειτουργεί το delivery. Και ποιες περιοχές εξυπηρετείτε? Εδώ εξυπηρετούμε προφανώς το Χολαργό, Νέο Ψυχικό, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Παπάγου. Αλλά έχετε ένα δίκτυο καταστημάτων το οποίο εξυπηρετεί πολύ περισσότερες περιοχές. Έχουμε βάλει καινούργια προϊόντα, νέες γεύσεις στα μπέργκερ, όπως το μπέργκερ με ροκφόρ, σος ροκφόρ. Ξέρω, το έχουμε πει πολλές φορές. Παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μαθαίνετε και. Επίσης, μόλις με ενημέρωσαν ότι ο αγαπημένος συνεργάτης μου, Γιώργος Βαγιάτας, δεν εφαρμόζει το επαγγελματικό πιάσιμο μπέργκερ σε όλα τα reviews που κάνει. Οπότε, αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για να δείξω σε όλους εσάς, αλλά και στον αγαπημένο συνάδελφο Γιώργο Βαγιάτα, πώς το κάνουν σωστά. 3 δάχτυλα πάνω, 2 δάχτυλα κάτω. Μπιφτεκάκι χοντρό εδώ μέσα. Έχουμε εξασφαλίσει το τέλειο πιάσιμο ώστε να μην φεύγει από πουθενά. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πάρα πολύ γευστικό, αξίζει κάποιος να το δοκιμάσει. Έχουν μπει καινούργια ορεκτικά, καινούργιες σαλάτες. Παιδιά, το μπιφτέκι είναι πολύ ωραία ψημένο. Έχει και πάρα πολύ ωραία μυρωδικά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Μπράβο, Big Bad Wolf. Και συνεχώς θα προσθέτουμε καινούργια πράγματα. Καλά, θέλω αυτές που κοίτανε να τις φάω, τρελαίνομαι. Τα μανιτάρια, τα εκτιμάς μεγαλώνοντας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που δεν αγαπάει τα μανιτάρια, αλλά δώστε του μια ευκαιρία. Χαλουμάκι ψητό, λαχαριστό. Έχει και λίγο λεμονάκι. Συμβαίνουν πράγματα. Υπάρχει κάτι σε επιδόρπιο, κάτι για να σβήσει κάποιο το φαγητό? Προτείνουμε το λεμοντσέλο. Γρανίτα πια. Όχι, το ξέραμε. Αυτά λοιπόν από το Big Bad Wolf. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Φάγαμε πολύ καλά, παιδιά. Δοκιμάστε το, λέω. Μπείτε στο eFood και παραγγείλτε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!